μπορεί να έχει υπάρξει αυτή η δαπάνη, αλλά η δαπάνη αυτή για να εκταμιευθεί χρειάζεται να φέρει την απόδειξη του ενοικίου σου. Μάλιστα. Η απόδειξη του ενοικίου μου ήταν 50 ευρώ και πήρα 350 ευρώ. 50 ευρώ το μήνα εννοείται. 50 ευρώ το μήνα. Το μήνα, ναι. Σε ενοικιαζόμενο δωμάτιο. Μάλιστα. Κάνατε αίτηση. 50 ευρώ το μήνα, 50 ευρώ το μήνα, κύριε Σγουρίδη, για να μην έχουμε παρεξηγήσει. Το μήνα. Μάλιστα. Και προχωρήσατε και εσείς, κάνατε αίτηση για την επιδότηση του ενοικίου. Από τη στιγμή που υπήρχε ο νόμος, έκανα αίτηση για να πάρω το ποσό το οποίο θα προσεκόμιζα με απόδειξη. Η απόδειξη την οποία προσεκόμισα ήταν 50 ευρώ το μήνα και πήρα 350 ευρώ. Μάλιστα. Άρα έχετε κάνει χρήση του. Αλλά όχι στο ύψος που αναφέρει τα πάντα. Όχι στα 7 χιλιάρικα. Από τα 7 χιλιάρικα που έχουν εγκριθεί. Βγει. Εσείς έχετε πάρει 350, μας λέτε. Σωστά, κύριε Σγουρίδη. Για να εκταμιευθούν. Ναι. Ναι. Πρέπει να πάρετε απόδειξη. Πρέπει να πάρετε απόδειξη. Αν η απόδειξη την οποία προσεκόμιζα, διότι θα έμενα στο Hilton, θα ήταν 1000 ευρώ, θα έπαιρνα 7.000. Θα παίρνατε 7.000. Αλλά όμως, ναι, αυτό είναι κάτι το οποίο συμβαίνει και, και στους βουλευτές. Για το κοινοβούλιο. Μάλιστα. Το ξέραμε, για τους κοινοβουλευτικούς το ξέραμε. Δεν το γνωρίζαμε. Υπήρχε σε αυτούς που δεν έχω σπίτι. Εγώ ούτε σπίτι έχω. Και άμα θα δείτε που έμενα. Μάλιστα. Ένας δεν ξέρει. Πού μένατε, κύριε Υπουργέ? Στο Εγάλο. Καλά, και είμαι περήφανος γι' αυτό. Καλά, δεν είναι κακό να μην κάνει το έργο. Και ο Τζανακόπουλος το έγκαλε εμένα. Δεν είναι αυτό το. 7 μήνες επί 50 ευρώ, είπε ο κύριος Σγούριδης, 350 ευρώ από την επιδότηση που δικαιούτο με βάση αυτή την διάταξη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας, κύριε.